εκεί την περίοδο η 7 ετία στην Ελλάδα, το 67-68 ανέλαβε, άρχισε να κάνει τα ίδια και αυτή, να θέλει να κάνει παραπληπή. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1970 αναθέτει μια τεράστια μελέτη σε 3 Ινστιτούτα Παγκοσμίου Φήμης για να εργαλοποιήσουν και να αποδείξουν την ύπαρξη κοιτασμάτων. Με εκείνες τις μεθόδους βρέθηκαν τα κοιτάσματα. Είναι τα ίδια οικόπεδα ακριβώς με τα σημερινά που έχει η Ελλάδα. Μα ακούτε κύριε Παγκέρα, πώς ακούω. Τα ίδια. Από το 70 δηλαδή φτάσαμε στο 2023, 30 και 23, 53 χρόνια, 53 ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαμε να τρυπήσουμε πουθενά. Πριν του πριν. Ο οποίος είναι ατελείωτος, δεν λιώνει. Λέγανε λίγο, είναι λίγο και έτσι λέγανε. Και ρουφάνε, ρουφάνε, έστω και 5.000 παρέα, για 10.000 παρέα τη μέρα τα βγάζουμε. Έτσι λέγανε. Αλλά δεν πάνε και λέγανε τώρα θα τελειώσει το πετρέλαιο, ναι. Τώρα τελειώνει το φυσικό αέριο, τώρα καταργούνται, τώρα έρχονται εξωγήινοι. Δεν πάνε βέβαια πιο ανατολικά σε αμοφράκι, στη θέση Μπάμπουρα ή στη Λαμπόξερα, θα σου δώσει. Τα αφήνω αυτό. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν το 71-72, τα δύο κοινά χρόνια, μέσω ΦΕΚ της επταετίας, προκυρήσει διεθνείς διαγωνισμούς για να βρεθούν τα πετρέλαια της Ελλάδος. Είναι τα ίδια κοιτάσματα που μιλάμε κατά Αγκολο, Κεριζακίνθου, Κρήτη, Λέσβος, δηλαδή Λίμνος από πάνω, Θράσος, τα ίδια ακριβώς. Κέρκυρα, πολυδυτικά, τα ίδια που λέμε και τώρα, εδώ και χρόνια. Κάνει λοιπόν τα ΦΕΚ, δεν υπήρχε διάβγεια και κάνει ένα λάθος. Ποιο είναι αυτό? Ζητάει εξόριξη στις ενταγμές. Ήθελε να κάνει το μεγάλο άρμα για την ελληνική οικονομία, να κάνει ισοτιμία της εξορίξεως σε δραχμές, ώστε να μπορεί να γίνει ισχυρότατη δραχμή. Γιατί αν το κάνεις έτσι, γίνεται ένα ισχυρό νόμισμα. Ποιος δεν βολεύεται από αυτό? Η Αμερική. Πρώτο λοιπόν, χτύπημα στα πόδια. Το δεύτερο ήταν όταν οι Ισραηλοί το 1973, αν θυμάσαι καλά, δεχτήκαν επίθεση από Συρία και Αίγυπτο ταυτόχρονα. Ζήτησαν λοιπόν οι Ισραηλοί να χρησιμοποιήσουν τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ελλάδος για να χτυπήσουν από την Κρήτη, νότια της Κρήτης, την Αίγυπτο. Για πες στο Άττικα, γιατί δεν μπαίνει. Στο Άττικα, το έκανες πάλι. Όχι, δεν ξέρω, κάτι λέει και ρούγια. Πήγα να πω, δεν είναι πρόκληση. Και οι Ισραηλοί δεν είπαν να εξαφανιστούν από όσο πηγαίνουν. Δεν το ξέχασα ποτέ αυτό οι Ισραηλοί. Δεν τους έπρεπε ο Παπαδόπουλος. Το Νοέμβριο του 1973 πήγαμε, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε. Τα δύο μεγάλα λάθη του Παπαδόπουλου ήταν αυτά για τον Αμερικανικό και Ισραηλινό παράγοντα. Και δεν έπεσε η Χούντα με τον Ιαννίδη. Έφυγε ο Παπαδόπουλος και ήταν χουντικό Ιωαννίδη, ο οποίο ξεπούλησε την Κύπρο. Θα λέμε όλα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. 47. Με την περαρχία που απεχώρησε και αυτά που έχουν κάνει στην επταετία, γιατί πίστευαν στην επταετία. 0-0-51. Ειδικά ο Παπαδόπουλος. Ήτανε. Ήταν τα λάθη. Όμως, τι έκανε η Νορβηγία. Μάιο του 63 κυρίσει την υφροδοτική. Τον έχει κλειδώσει, ρε πατέρα. Λέει, είναι κρατική. Με απόφαση της Νορβηγίας. Μόνο ο βασιλιάς έχουν κάτι έβγαλε, ξέρω, την παραγία. Μπορεί να κλείσει άδειες εξορίξεως και έρευνας. Ακούς. Αυτό αύριο. Το ταμείο των υδρομονανθράκων. Εδώ αρχίζει το πλήρες. Ναι, ναι, τι θέλεις. Δηλαδή, πρέπει να εξορίξουμε και τα τρώμε. Εντάξει, κάνουμε ταμείο υδρομονανθράκων. Επένδυση εσόδο στην ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων μέσω κρατικής εταιρείας. Στατόλη. Βάλε τις ζωές της Ρεσιλούλας. Δίνεται το κρατικό ταμείο διεθνών επενδύσεων. Αξία του άνω του 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ακούς. Λόγω κοιτασμάτων αυτά. Αντιστοιχεί 20 φορές το έτος της Ελλάδας. Στα μπάτια. Αντιστοιχεί 280.000 δολάρια σε κάθε πολίτη, κύριε Παγκυριακόπουλε. Μα του πατέρα θα το παραγγείλει αυτό που είπα. Πού είχε το παραγγείλει. Να το δω και το παραγγείλει, πες τώρα. Η παραγωγή πετρελαίου φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα αλλά και σε άλλες χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από την εξόριξη, πού αποδίδεται, ξέρετε, στο κράτος, στις συντάξεις, στην κοινωνία συνολικά. Ωφελημένο το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και συνταξιοδοτικό της Νορβηγίας. Ο κάθε συνταξιούχος στην Νορβηγία, ο χαμηλόμισθος, παίρνει το ματαχρόνιο. Αύριο, ας το αύριο. 2.000 ευρώ και πάνω. Ξεκινάμε από 2.000 ευρώ. Το αντιλαμβάνεις το νούμερο. Κολοσσίαιο.
παίρνουν και 3 και 4.000 ευρώ συντάξεις. Η βασική του σύνταξη είναι 7 φορές μεγαλύτερη. Έτσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να το πω. Α, στο αύριο δεν πειράζει. Και να το ξαναπώ αυτό. Ότι η πρόταση για την εξόρυξη του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν είναι για τη βίδα μας. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Αντιγράψαμε επακριβώς το μοντέλο της Νορβηγίας, ώστε να μπορούμε να το κουμπώσουμε και να το εφαρμόσουμε στο ελληνικό μοντέλο. Και να το κάνουμε σημερινά συμμετέχεις. Θα παίρνεις εσύ στον αξιόπος 3 και 4 χιλιάρια το μήνα. Θα σε άρχοντας, δεν γίνεται αλλιώς, όπως είναι ο Νορβηγός. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Για να τα πάρει πάλι ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης, ο Κοπελούζος, ο Αλαφούζος και όλα τα καλά παιδιά της Ελλάδος. Καλά παιδιά είναι οι πολίτες, κύριε Παγιακόπουλε, για εμάς τουλάχιστον. Για την δημοκρατία είναι κάποιοι άλλοι. Είναι ο Μπέτης, καπές, τα πληρωμένα πιστόλια οι δολοφόνοι, με τους οποίους, όπως λένε, οι ίδιοι ο Μπέτης το έλεγε, μπαινόβγαινε ο καπές στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό τα λέει όλα. Και τα λέω γιατί νομίζουν κάποιοι ότι φοβόμαστε. Εμείς δεν φοβόμαστε. Δεν είμαστε ανθρωπάκια όπως οι άλλοι ψευτοηγετίσκοι των ψευτοκομματιδίων που το παίζουν μάγκες και τα είδες εκ του ασφαλούς. Και με έχει γυρίσει το μυαλό. Ξέρετε, ακούω διάφορα φαχαζάρα παιδιά που είναι σαν τρόλα αυτά που λένε είναι φυλακισμένο ο αρχηγό μα, λέω Κασιδιάκη. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο λαγό φυλακισμένο και ο Μιχαλολιάκο. Ένα άτομο δεν είναι, κύριε Παγιακό. Ναι, ναι. Γιατί μόνο τον ένα δηλαδή κάνουν εδώ, δεν κατάλαβα. Ήρωα. Τεράστιο. Για Αλαφούς όμως, ούτε αυτός ούτε οι υπόλοιποι. Κάτι γνωστή, αρχηγής. Τίποτα. Ούτε Αλαφούς ούτε Ρουμπέτης, τι φοβούνται. Αυτά κυβερνούν την Ελλάδα, δε. Αυτή θα κυβερνήσει φοβισμένα τα φοβισμένα ανθρωπάκια. Φοβισμένα ανθρωπάκια είναι αυτά. Τι να πω. Πάρα είναι η απειλή πάντως. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για υπόκοσμο, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι επιστημονική φαντασία, ούτε θεωρία σώματος. Θα ξεριζώσουμε τον υπόκοσμο, δεν πάει άλλο, σου λέω. Δεν πάει άλλο. Κόζα Νόστρα, Βενεζουέλα, Κολομβία. Τι μέσα, μια χαρά είμαι σου λέω. Κολομβία είναι η Ελλάδα. Χειρότερη Κολομβία είναι. Μποκοτά. Μποκοτά είναι η Αθήνα. Με αποδείξεις όμως, όχι λογιά. Γιατί εγώ, τουλάχιστον μου είπα θα μου στείλουν και μια σφαίρα στο κεφάλι. Μου το είπαν. Αλλά δεν πειράζει. Προχωράω μέχρι τέλους. Έχω ένα εξής φορά κεφάλι, ποτέ από. Δεν το πιάνει τίποτα. Αλλά είναι και θέμα δικαιοσύνης, κύριε. Θα σας πω μερικές αλήθειες. Γιατί θέλω να αλλάξω την ελληνική δικαιοσύνη. Και να την αφήσω ανεξάρτητη. Η Ελλάδα εξοδεύει περισσότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από το δικαστικό σύστημα. Ξέρετε. Όχι. Είναι η τρίτη σε αριθμό δικαστών. Ανά 100.000 κατοίκων. Τρίτη στην Ευρώπη. Αλλά μία πρωτόδικη υπόθεση διαρκεί 700 μέρες. Ενώ στην Ευρώπη 50. Το καταλάβατε γιατί είναι αυτή η δικαιοσύνη. Γιατί το κράτος και το παρακράτος θέλουν να λέγουν τους δικαστές. Και οι δικαστές να αποφασίζουν με βάση το τι τους λένε οι υπουργοί, οι υποδημουργοί και το παρακράτος. Ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος δέχτηκε φοβιστική επίθεση. Το ξέχασε εσύ, Ανδρέα. Γιατί ήταν η φοβιστική να σκοτώσουμε, το πιστεύεις εσύ. Δεν ξέρω, πάντως δεν πέρασαν ποτέ οι γραμμές. Ωραία, ειδοποίηση για κόκκινη γραμμή, ρε σε. Μέχρι εδώ θα πας. Παραπάνω δεν υπάρχει στο πάνω. Τελειώνεις. Το κατάλαβες. Έτσι είναι η ζωή, ρε εσύ, Ανδρέα μου. Κόζα Νόστρα, Βενεζουέλα, Κολομβία, Ποκοτά. Και αν δεν μπορούμε δηλαδή να στηρίξουμε. Ποια δικαιοσύνη. Αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Περιμένει ο κακομοίρης Έλληνας να το σώσουν οι δικαστές. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τα φανς όμως έσπασε ρεκόρ. Άλλος φανς. Είναι φίλοι τους. Είναι φίλοι τους γιατί γη δικαστών και εισαγγελέων του Αρίου Πάγου δουλεύουν σε τράπεζες. Είσαι κανάλια. Ναι, σε κανένα. Είσαι εφοπλιστές. Είσαι εφοπλιστές. Διότι είναι φίλοι μας. Φίλοι τους. Όχι δική μας πάντα. Αυτά. Και ο Γιακόπουλε, γιατί πραγματικά δεν θα λαμβανθώ, γιατί θα πέρα αυτό που καλά. Νομίζετε ότι αν ο ελληνικός λαός σας δώσει την ευκαιρία θα μπορέσετε να τα βάλετε μαζί. 25 Ιουνίου και από την 26η δεν θα υπάρχει ακαταδίωκτος στην Ελλάδα. Ζητάμε όμως από όλους τους Έλληνες να είναι επόπτες εκλογές. Ένα τηλεφωνηματάκι πάτε τώρα λίγο τους αριθμούς από κάτω και πείτε παιδιά εγώ θέλω να γίνω εκλογικός επόπτης.